ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Την πρόθεσή του να μην αφήσει να γίνει η χώρα ξέφραγο αμπέλι, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προσερχόμενος στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την επιστροφή του από το Παρίσι. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι αυτή την ώρα η κυβέρνηση δίνει μάχη για την αξιοπιστία και τη σωτηρία της χώρας, ώστε να μην πάνε χαμένες οι θυσίες του ελληνικού λαού. Προειδοποίησε ότι παρότι κάποιοι όχι μόνο δεν βοηθούν, αλλά αντίθετα ρίχνουν λάδι στη φωτιά, η κυβέρνηση δεν αποπροσανατολίζεται και θα συνεχίσει με την ίδια αποφασιστικότητα. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την επικείμενη επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ στη χώρα μας την ερχόμενη Τρίτη, ενώ είπε ότι έρχεται κατόπιν δικής του πρόσκλησης και θα την υποδεχτούμε, πρόσθεσε, όπως αρμόζει σε έναν ηγέτη μεγάλης δύναμης και φίλης χώρας. Στο μεταξύ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη γερμανική οικονομική εφημερίδα Der Handelsblatt, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι εάν αποτύχουμε, μας περιμένει το χάος. Επισημαίνει ότι τα ταμιακά αποθέματα της Ελλάδας επαρκούν μέχρι τον Νοέμβριο, ενώ διαβεβαιώνει για την αποφασιστικότητα και την προσήλωση της κυβέρνησης στις μεταρρυθμίσεις και στην υλοποίηση των δεσμεύσεων. Ζητά τέλος περισσότερο χρόνο, αλλά όχι επιπλέον χρήματα. Ικανοποιημένος, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Γερμανίδας καγκελαρίου για την πιο στεναρή μεταρρυθμιστική προσπάθεια που καταβάλει η κυβέρνηση Σαμαρά για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της χώρας έναντι των πιστωτών της και σημείωσε πως το Βερολίνο υποστηρίζει την προσπάθεια αυτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγγελα Μέρκελ κατά την επίσκεψή της στην Αθήνα δεν αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε γνώση για την επίσκεψη αυτή. Ευκαιρία να παρουσιάσει η πολιτική ηγεσία τη συνολική πραγματική κατάσταση της χώρας και να ζητήσει τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εξόδου από την κρίση, αποτελεί η επίσκεψη της καγκελαρίου Άγγελας Μέρκελ στην Αθήνα, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος. Παράσταση διαμαρτυρία στη γερμανική πρεσβεία θα πραγματοποιήσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες την Τρίτη, ημέρα κατά την οποία θα επισκεφθεί τη χώρα μας η Γερμανίδα καγκελάριος. Τη βεβαιότητα ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 18 και 19 Οκτωβρίου δεν θα ληφθεί απόφαση σχετικά με την εκταμίευση της επόμενης δόσης των δανείων προς την Ελλάδα, εξέφρασαν πηγές της Ευρωζώνης σήμερα στις Βρυξέλλες. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα με την Τρόικα, σε μια προσπάθεια να κλείσει διαφορά των δύο δις που πρέπει να εξευρεθούν για να κλείσει το πακέτο μέτρων. Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα θα συνεδριάσει το Eurogroup. Τους χαμηλότερους μισθούς στην Ευρωζώνη έχουν εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα μετά την Σλοβακία, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία τονίζεται ότι από τα μέσα του 2010 η οικονομική κρίση είχε αρνητικές συνέπειες στις αποδοχές των εκπαιδευτικών στα περισσότερα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι μισθοί των εκπαιδευτικών μειώθηκαν κατά 30% και καταργήθηκαν τα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα. Προσωπική επίθεση κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε σήμερα ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, κατηγορώντας τον ότι εξαιτίας της τάσης του έχει χάσει η χώρα τη δυναμική της επαναδιαπραγμάτευσης. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του στον ξένο τύπο, τον κατηγορεί ότι εξισώνει την αριστερά με την φασιστική ακροδεξιά, ενώ κάνει λόγο για μεγάλο ατόπιμα απέναντι στη δημοκρατία. Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των 12 συλληφθέντων εργαζομένων των ναυπηγείων Σκαραμαγκά στα χθεσινά επεισόδια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να αξιοποιηθεί πλήρως η λίστα Λαγκάρντ, ζητά με παραγγελία του προς το ΣΔΟΕ ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης. Δίνει εντολή στους υπευθύνους του ΣΔΟΕ να ελέγξουν όλα τα ονόματα που περιλαμβάνονται στον επίμαχο κατάλογο και να εντοπίσουν εάν υπάρχουν περιπτώσεις για τις οποίες προκύπτει η διάπραξη αδικημάτων. Κατά τον οικονομικό εισαγγελέα, η επίμαχη λίστα δεν είναι υποκλαπέν υλικό, καθώς δόθηκε επισήμως από το Γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών. Την προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εθνικής και της Eurobank αποφάσισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς υπάρχουν φήμες για διαπραγματεύσεις με σκοπό τη συγχώνευσή τους. Κέντρα παραεξουσίας που δεν αφήνουν να αντιμετωπιστεί το λαθρεμπόριο των καυσίμων στις ένοπλες δυνάμεις αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, καταγγέλει στη διαδικτυακή τηλεόραση του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Γιώργος Σούρλας. Το κούρεμα του χρέους είναι υπεύθυνο για την ληστεία των ασφαλιστικών ταμείων όπως αυτό των δημοσιογράφων, είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας στη συνάντησή του με την ΠΟΕΣΥ. Την άμεση σύγκληση της διάσκεψης των προέδρων της Βουλής προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χρυσή Αυγή κατά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη, ζητεί το ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα είχε προηγηθεί επεισοδιακή συζήτηση επερώτησης της Χρυσής Αυγής για την ανακήρυξη ΑΟΣ.
Τροπολογία που μεταβάλλει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις του επικουρικού κεφαλαίου ασφάλισης ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή. Εξωτερικές ειδήσεις. Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας θα συζητήσουν σήμερα σχετικά με την κρίση χρέους που δοκιμάζει την Ευρωζώνη στα περιθώρια της Συνόδου Νοτίου Ευρώπης Αφρικής στη Μάλτα. Σε εξέλιξη βρίσκονται σε 20 ιταλικές πόλεις διαδηλώσεις φοιτητών και μαθητών κατά των περικοπών στην παιδεία που έχουν αποφασιστεί από την κυβέρνηση του τεχνοκράτη πρωθυπουργού Μάριο Μόντι. Ακούστηκε επίσης το σύνθημα «Αλληλεγγύη στον ελληνικό λαό και σε όσους μάχονται τον φασισμό και έχουν συλληφθεί». Η Ισπανία εξετάζει μαζί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς πιθανές εναλλακτικές λύσεις προτού πάρει μια απόφαση για μια ενδεχόμενη διάσωση, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός υφυπουργός οικονομίας Φερνάνδο Λατόρε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεσμεύτηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου να αγοράζει χρέος χωρών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες χρηματοδοτούνται με υψηλά επιτόκια από τις αγορές αλλά υπό ορισμένες συνθήκες. Ήταν ειδήσεις από το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.